Συναδέλφισες και συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι της σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που δείξατε για ακόμη μία φορά στο κάλεσμά μας. Σκοπός μας σήμερα δεν είναι να δείξουμε τις δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ. 30 μήνες στο πεζοδρόμιο, με τη βοήθειά σας, έχουμε καταφέρει από άκρη σε άκρη της χώρας μας, ακόμη και στο εξωτερικό, να γνωρίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι την αλήθεια και τις προοπτικές που μπορεί να έχει αυτή η επιχείρηση. Ο 30 μηνών και πλέον απολογισμός της συνειδητής απαξίωσης έχει ως εξή. Η Λάρκο είναι η μοναδική παραγωγός σιδερονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον υπερχρεώθηκε διαχρονικά, συνειδητά και εικονικά κυρίως τη ΔΕΗ, εφόσον της αποδόθηκε ένα πρόστιμο εικονικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρόσχημα κυρίως αυτούς τους δύο πυλώνες, την προπτώχευσαν. Πριν 30 μήνες νομοθέτησαν και την εντάξανε σε καθάριση λειτουργία. Μέσα στους 30 μήνες, νομο... Μέσα στους 30 μήνες άρπαξαν 30 εκατομμύρια από τους μισθούς των εργαζομένων, 60 εκατομμύρια από τις αποζημιώσεις και από τα ασφαλιστήρια ζωής που είχαν ως κεκτημένα, 53 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό, 230 και πλέον εκατομμύρια από διάφορες πωλήσει κυρίω παραγωγής. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι σήμερα η Λάρκο να είναι κυριολεκτικά γκρεμισμένη από τα μεταλλεία έως το εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή αργοσβήνει και το τελευταίο καμίνι της με σχεδιασμό ανακοινωμένο από την πλευρά τους να πάψει να λειτουργεί και αυτό τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά όταν στα 60 χρόνια λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έχουν παραχθεί 800.000 800. τόνοι νικελίου και στο υπέδαφος της χώρας μας υπάρχουν καταγεγραμμένα άλλα 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά όταν το νικέλιο και το κοβάλτιο έχουν τεράστια προοπτική στην πράσινη μετάβαση και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως μας λένε. Όλα αυτά όταν οι τιμές του σιδερονικελίου έσπασαν κάθε ιστορικό ρεκόρ και έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά ιστορικά επίπεδα. Όλα αυτά, όταν τεκμηριωμένα, αποδεικνύουμε και με επιστημονικό τρόπο ότι η ΛΑΡΚΟ έχει τεράστιες προοπτικές παραπέρα ανάπτυξης, δοκιμασμένες και επιτυχημένες με πειράματα, έτσι ώστε όχι μόνο να εξασφαλίσει την ενιαία λειτουργία της, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των σημερινών εργαζομένων, αλλά πραγματικά προοπτικές να ανοίξει ναι, νέ, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με δικαιώματα να προσφέρει εκατομμύρια ευρώ και σε μηνιαία βάση στα κρατικά ταμεία. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης να την εκποιήσει σταματημένη με απομακρυσμένους τους εργαζόμενους από τα πόστα εργασίας και από τους οικισμούς δεν επιτεύχθη. Δεν τον αφήσαμε να επιτευχθεί. Στις 29 Ιούλη πραγματοποιούνται οι εγκληματικοί διαγωνισμοί εκποίησης και εμείς με τον αγώνα μας, με την αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί επάνω σε αυτόν, με την αποφασιστικότητα έχουμε καταφέρει και είμαστε μέσα στην εργασία μας και μέσα στα σπίτια μας. Τους καθυστερήσαμε. Αναχετήστηκαν περικοπές μες στους 30 μήνες. Αναχαιτίστηκε λάσπη που έριγναν στους εργαζόμενους στη Λάρκο και στη Λάρκο. Αναχαιτίστηκαν απόπειρες σταματήματος λειτουργίας που έγιναν μέχρι σήμερα. Απολύσεων. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να νομοθετήσει εκ νέου πριν ένα μήνα για να μπορεί να εφαρμόσει το τελικό χτύπημα. Σήμερα μας λένε ότι θα μας αποζημιώσουν και θα μας επαναπροσλάβουν όλους με δίμηνες και μηνιαίες συμβάσεις. Και όχι ορισμένες ηλικίε όπως ήταν το αρχικό, η, η αρχική απόφαση. Ακόμη και αυτό είναι μια αναχέτηση που, έκαναν, που έκανε ο αγώνας και η αλληλεγγύη που εκφράστηκε. Γνωρίζουμε όμως ότι οι πέντε μήνες ανασφάλειας που μας προσφέρουν δεν θα είναι εύκολοι. Το σταμάτημα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ χωρίς σχεδιασμό συντήρησης εργασιών και προετοιμασίας επαναλειτουργίας σημαίνει άμεσα ότι πάνω από 200 οικογένειες στην περιοχή μας θα μείνουν χωρίς μεροκάματο οικογένειε συναδέλφων που εργάζονται στι εργολαβίε και οικογένειε μικροεργολάβων με μεροκαματιάριδων αυτοκινητιστών ή χειριστών μηχανήματο έργου. Σημαίνει ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για όλου μα. Για του υπόλοιπου που μα λένε ότι θα μα πάρουμε συμβάσει και μέσα στο πεντάμινο θα απολυθεί και ο τελευταίο. Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το πεντάμινο θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα των εργοστασίων αμοβολής που έχουμε στην περιοχή μας, τριών εργοστασίων, που και όλων αυτών των επαγγελμάτων που υποστηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα από τα πρατήρια, τα συνεργεία, τα βουλκουριζατέρ ή προμηθευτές ανταλλακτικών πρώτων ιών και άλλα. Άρα, η σημερινή συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο τι μέτρα θα πάρουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει σταμάτημα της λειτουργίας χωρίς σχεδιασμό συντήρησης και προετοιμασία επαναλειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, ο στόχος μας θα πρέπει, να υπα... θα πρέπει να είναι να υπάρξει σχεδιασμός που να έχει μέσα στην εργασία όλους τους εργαζόμενους και αυτούς που θα είναι με δίμηνες και αυτούς της εργολαβίας και τους μικροεργολάβους ένα σχεδιασμός που θα έχει τους εργαζόμενους στις βάρδιες, κανονικά στα πόστα τους και θα προετοιμάσουμε το εργοστάσιο και τα μεταλλεία να επαναλειτουργήσουν σε συγκεκριμένο και όχι γενικό και αόριστο χρονοδιάγραμμα. Ο αγώνας αυτή τη φάση είναι να μην επιτρέψουμε αυτό που λέμε στην αφίσα μας, το πάγωμα της τζιμινιέρας μια για πάντα. Αυτό δεν θα περάσει. Να μην επιτρέψουμε να μείνει η οικογένεια χωρίς μεροκάματο. Ούτε αυτό θα περάσει χωρί δικαίωμα στην εργασία. Να μην επιτρέψουμε να κοπούν και άλλο οι αποδοχέ μα. Σε αυτό θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε μαζί μα όλη την περιοχή και όλε τι περιοχέ δρασ... γύρω από εκεί που δραστηριοποιείται η Λάρκο στου πέντε νομού. Μια θέση εργασία όταν χάνεται στι περιοχέ αυτέ, ένα ευρώ επιπλέον περικοπή στο Δοσία έχει αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Από τον Μπακάλι μέχρι το Χασάπι και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Σε αυτή τη βάση, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ χαιρετίζουμε θερμά την πρωτοβουλία των εργατικών κέντρων που αύριο Παρασκευή θα... και, και αύριο Παρασκευή θα είμαστε όλοι μαζί στα διόδια για να ενημερώσουμε τους διαβάτες της Τερεάς για τις εξελίξεις. Από τις 5 έως 8. Σε αυτή τη βάση χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες Επιτροπών Αγώνων που έφτιαχτηκα σε κάθε χωριό, που θα είναι οι φωνέ, τα πόδια του σωματείου και των εργαζομένων σε κάθε χωριό και κάθε επάγγελμα. Σε αυτή τη βάση, τη Δευτέρα στι 11 το πρωί, θα πραγματοποιήσουμε Γενική Συνέλευση Εργαζόμενη, παρουσία και, και του νομικού μου συμβούλου. Να δούμε τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καταβολή του μόχθου μας που κινδυνεύει ακόμη και να δεσμευτεί για όσους εργαζόμενους χρωστούν σε τράπεζες και εφορίες. Να κουβεντιάσουμε στη Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι και να αποφασίσουμε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για το τι θα κάνουμε εάν δεν ιδρώσει το αυτή της κυβέρνησης και βρεθεί έστω και ένας εργαζόμενος της εργολαβίας ή ένας εργαζόμενος με τις δίμηνες ή μικροεργολάβος, όποιος εργάζεται σιλάρκο με οποιαδήποτε μορφή, το τι θα κάνουμε στη λογική ένας για όλους και όλοι για έναν για να τον υπερασπιστούμε όλοι ή όλοι στην εργασία ή κανένας. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει οικογένεια χωρίς εισόδημα. Δεν θα επιτρέψουμε έξωση από τα σπίτια του οικισμού. Στη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουμε συγκεκριμένα μέτρα για το τι θα κάνουμε, το αν θα μας πούν ότι θα είμαστε εκτός βάρδιες και χωρίς σχέδιο συντήρησης ή λειτουργία. Ανεξάρτητα όμως από αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα που θα τα πάρουμε οι εργαζόμενοι προληπτικά και θα ανοίξουμε το σχεδιασμό μας. Από σήμερα τα σωματεία της Λάρκο ανακοινώνουμε και σας καλούμε όλους να συμμετέχετε, να ξεσηκώσετε και τις πέτρες έτσι ώστε στις 29 Ιούλη, η μέρα Παρασκευή, η μέρα που πραγματοποιούνται οι δεσμευτικές προσφορές των εγκληματικών διαγωνισμών, η εργατία της Λάρκο με, τους, με τον αλληλέγγυο λαό θα είμαστε έξω από τα Υπουργεία από τα επιταλεία τους από το μαξί μου και θα λέμε κάτω τα χέρια από τη Λάρκο να μην σβήσει ποτέ η τσιμινιέρα της Λάρκο Την Παρασκευή 29 Ιούλια αυτό συναδέλφισες και συνάδελφοι φίλοι και φίλες η σημερινή σύσκεψη στέλνει μόνο και μόνο από τη συμμετοχή μήνυμα αποφασιστικότητας, ενότητας των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής μας, όλων των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται γύρω από εδώ. Αλλά και μήνυμα αλληλεγγύης για ακόμη μια φορά στον αγώνα που κάνουμε. Η εργατική τάξη της χώρας μας και του εξωτερικού είναι στην πράξη μαζί μας. Από το Βέλγιο έως την Αγγλία και τη Γερμανία, το Μεξικό και τη Τουρκία, από όλε τι γωνιέ του, κόσμου αλλά και τη χώρα μα. Καθημερινά δεκάδε τα μηνύματα αλληλεγγύη, η στήριξη η οικονομική, η ηλική, η ηθική στήριξη στον αγώνα μα. Αυτό πραγματικά το θεωρούμε ως μια κατάκτηση που μας δεσμεύει παράλληλα να το μεταλαμπαδεύσουμε σε όλη την εργατική τάξη. Η αλληλεγγύη είναι αυτό που μας έχει κρατήσει όρθιους. Η ενότητα των εργαζομένων, όλων των κατοίκων της περιοχής και η αποφασιστικότητα να μην αφήσουμε να μαραζώσει ο τόπος μας είναι αυτό που θα φέρει τη νίκη και είμαστε σίγουροι ότι θα τη φέρει. Δεν ξεκινάει σήμερα ο αγώνας. Σήμερα είναι άλλη μια αφετερία, σταθμός για να συνεχιστεί. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Κρατώντας αυτά που μας ενώνουν και βάζοντας την πάτα οποιοδήποτε επιμέρους οποιαδήποτε επιμέρους διαφωνία, συνεχίζουμε. Το αίμα των συναδέλφων που χάθηκα στην ώρα εργασίας, η αρρώστια της επαγγελματικής ασθένειας, ο υδρότας που, έχουμε παράξει, που έχει παράξει μέχρι σήμερα δισεκατομμύρια και η αγάπη να συνεχίζουμε να κάνουμε το χώμα ατσάλι και να παραμείνουμε στον τόπο μας, είναι αυτά που μας ενώνουν, είναι τίμια και θα είναι αυτά που θα φέρουν την νίκη. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε να μας πληρώνουν και να καθόμαστε όπως μας λένε. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε να βγούμε από τις δουλειές μας. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε να γίνουμε οικονομικοί μετανάστες. Δεν ξέρουμε αν στο τέλος τα καταφέρουμε. Θα δώσουμε με αξιοπρέπεια τον αγώνα. Το μόνο όμως που με σιγουριά γνωρίζουμε είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση είτε τη Λάρκο καταφέρουμε να την κρατήσουμε ανοιχτή είτε όχι είτε είναι σίγουρο ότι με το κεφάλι ψηλά βλέπουμε το αύριο κατάματα τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, όλους τους εργαζόμενους αυτούς που ανταμώσαμε σε αυτό το μονοπάτι της Λάρκο. Και σε αυτό το μάθημα ζωής και με αυτό το μάθημα ζωής θα συνεχίσουμε να ζούμε και ας είμαστε φτωχοί και σε οποιαδήποτε περίπτωση. Τον αδελφό που γνωρίσαμε από την Καβάλα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, από την Κέρκυρα έως τη Χίο, από την Τουρκία έως όλο τον κόσμο, δεν πρόκειται να τον προδώσουμε. Οι κουβέντες που ανταλλάξαμε, σαν να ήμασταν αδέρφια και ας μην ξέρουμε ένας το όνομα του άλλου, είναι κουβέντες από καρδιάς και θα φέρουν τη νίκη. Γι' αυτό καλή αντάμωση λοιπόν στις κινητοποιήσεις που σχεδιάζουμε που θα σχεδιάσουμε βήμα-βήμα με βάση τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για άλλη μια φορά. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Είμαστε ήδη νικητές, ένας για όλους και όλοι για έναν. Σας ευχαριστούμε.